Σπρώξελ! Έλα, ναι! Σπρώξελ λίγο! Ναι, ναι! Ο Κύριος Μητός σου, ευλογημένη εσύ, ενήξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, Ιησούς. Νίκαι, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, Ιησούς. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, Ιησούς. Σπρώξελ! Σπρώξελ! Ναι! Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, Ιησούς, Αγία Μαρία Θεοτόκια, το έσβιο δεύτερη μόνο των αμαρτωλών, ημών, 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 σπρώξε πιο δυνατά, σπρώξε δυνατά, δυνατά. Κι άλλο, ναι, σπρώξε. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, Ιησούς, Αγία Μαρία Θεοτόκια. Βοήθεια, Κύριε, σπρώξε, έλα να τα καταφέρεις. Έλα, σπρώξε, δυνατά. Έλα. Κουράγιο. Θεέ μου, το ξέρα πως δεν θα μας εγκατέλειπες, το ξέρα! Que soñando está desde tu partida. Me equivoqué, no supe ver. Mi juventud murió recién nacida. El vacío poco a poco me convirtió en hija de la vida, atormentada por amor, mujer dolor, pudo más la fe, y mi corazón cerró su herida, despierta soledad, envuélveme, soy esa extraña dama. Llénate de recuerdos y resignación. Me aferré al destino sin descansar hasta encontrar la herencia que dejaste en mi camino. La esperanza fue mi guía. Los años acortaron mi agonía. Atormentada por amor, mujer dolor, pudo más la fe y mi corazón cerró su herida. Despierta soledad, envuélveme.
Να περάσω. Ακόμα δεν κοιμήθηκες έτσι. Από πού συμπεραίνεις ότι δεν κοιμήθηκα? Σου έτοιμασα λίγο τσάι. Ένας καφές θα ήταν καλύτερα. Ο καφές βλάπτει και δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Μακάρι να ήταν αυτός η αιτία της αϊπνίας μου. Γιατί δεν με εμπιστεύεσαι? Ίσως να κατάφερνες να νιώσεις ελεύθερος από το βάρος που έχεις στην καρδιά. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, δεν σου κάνει καλό, Μικέλε. Ξέχνα όλες τις βλακίες που σκέπτεσαι. Μα τι λες, για ποιο πράγμα μιλάς? Κατάλαβες πολύ καλά τι θέλω να πω, έτσι. Το ξέρω ότι συχνάζεις σε μέρη ανάρμοστα, έτσι όμως περιπλέκεις τη ζωή σου. Άκουσε την καρδιά σου. Ο Θεός θα σε βοηθήσει κι όλοι εκείνοι που σ' αγαπούν. Εκείνοι που μ' αγαπούν. Ίσως αυτή τη στιγμή αυτή που μ' αγαπάει περισσότερο να με μισεί. Εγώ δεν σε μισώ καθόλου, γιατί σε καταλαβαίνω. Δεν εννοούσα εσένα. Μα τότε για ποιον μιλάς, για το όνομα του Θεού? Πες το μια και καλή. Ίσως έτσι η ψυχή σου να βρει γαλήνη και να ηρεμήσεις λίγο. Έλα, ξέρεις για ποια μιλάω. Πού λες να πήγε? Πάω στους στάβλους. Είναι νύχτα, τι πας να κάνεις? Εσύ τι νομίζεις, θέλω να τρέξω με το άλογο. Είναι επικίνδυνο να βγεις τέτοια ώρα, Μικέλε. Πρέπει να βγω, πνίγομαι. Ρέμισε, Έλα. Όλα πήγαν καλά. Ησύχασε, εγώ είμαι εδώ. Πού είμαι, ποια είστε, πού βρίσκομαι, τι μου συνέβη? Είσαι σε ένα μοναστήρι, κόρη μου. Κι εγώ είμαι ηγουμένη. Πρέπει να ησυχάσεις. Φρόντισε να ξεκουραστείς. Τι έγινε? Ήσουν πολύ άσχημα, μα τέλειωσαν όλα καλά. Μην ανησυχείς, αν τώρα νιώθεις αδύναμη. Ω Θεέ μου, για μια στιγμή νόμιζα ότι είχα αφήσει. Είχα αφήσει αυτή τη ζωή. Όχι, αγαπητή μου. Ναι. 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 Όλα πήγαν πολύ καλά. Γεννήθηκε. Ναι, κορίτσι μου, ναι. Γεννήθηκε. Μα πού είναι, αγαπητή μου. Εδώ είναι, καλή μου. Να το δω που είναι. Ησύχασε. Να το δω. Μην ταράζεσαι, δεν πρέπει. Μα δεν πρέπει να ταράζεσαι. Τώρα θα τη δεις. Να σου ζήσει. Μια κόρη. Καλή μου, ναι. Μια κόρη. Είναι όμορφη και ζωηρή. Θα τη δεις, είναι εδώ κοντά σου. Μην ανησυχείς. Τώρα όμως πρέπει να ξεκουραστείς. Η προσπάθεια που έκανες ήταν πολύ μεγάλη. Μόλις νιώσει καλύτερα θα στη δείξω. Προσπάθησε να κοιμηθείς. Όλα τελείωσαν, όλα. Αν δεν επεμβαίνατε εσείς, αυτή η πρόποση δεν θα γινόταν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Δεν ήταν δύσκολο να αντιληφθώ ότι θέλανε να σας μπλέξουν. Εγώ δυστυχώς είχα στο παρελθόν κάποιες εμπειρίες τέτοιου είδους, ξέρετε. Αλήθεια. Ώστε παίζετε κι εσείς καρτιά. Τώρα πια όχι. Όμως υπήρξε εποχή που όχι μόνο ρισκάρισα να χάσω όλα όσα είχα, αλλά έβαλα σε κίνδυνο την περιουσία της οικογένειάς μου. Τα έζησα πάλι όλα όταν παίζατε και γι' αυτό θέλησα να σας βοηθήσω. Καταλαβαίνω. Αλλά ευτυχώς όλα αυτά τώρα ανήκουν στο παρελθόν. Όμως. Δεν σας κρύβω πως υπήρξε στιγμή κατά την οποία δεν ήξερα τι έκανα. Δεν σκεφτόμουν ούτε τον πατέρα μου ούτε την αδελφή μου. Το μικρόβιο του τζόγου. Καλό είναι να το θυμόσαστε πάντα. Ναι, θα το θυμάμαι. Δεν θα παίξω ποτέ πια στη ζωή μου, σας το υπόσχομαι. Όχι, μη δίνετε ούτε υποσχέσεις ούτε όρκους. Μη λέτε τίποτα. Είναι δύσκολο. Θα πρέπει να κάνετε μεγάλη προσπάθεια και να μην ξαναπαίξετε. Το βίτσιο του τζόγου είναι σαν σαβαριά αρρώστια. Και δεν καταφέρουμε πάντα να το ελέγξουμε. Θα γιατρευτείτε μόνο αν έχετε μεγάλη ψυχική δύναμη. Είναι ο μόνος τρόπος για να τα αποφύγετε. Μου έγινε μάθημα. Σταμάτησε για πάντα. Μείνετε ήσυχος.
Τώρα νιώθω αλλιώς. Είμαι χαρούμενος γιατί η αδελφή μου πρόκειται να παντρευτεί. Και είμαι επίσης ικανοποιημένος επειδή έκλεισα καλές δουλειές. Και όλα αυτά ομολογώ χάρη στο παιχνίδι που γνωριστήκαμε, σωστά. Βλέπετε, δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να πουλήσω τα ζωντανά μου σε κάποιον άγνωστο έτσι τυχαία και χάρη στο πόκερ, βέβαια. Εννοώ ότι ουδέν κακό να μη γιες καλού, σωστά. Ας πιούμε, λοιπόν. Για την καλή έκβαση των υποθέσεών μας και για την περιουσία των παρέση. Και να σκεφτεί κανείς ότι από την αφέλειά μου πάρω λίγο να καταστραφώ. Να θυμάστε όμως επίσης και κάτι άλλο. Εξίσου σημαντικό. Κανένας πλούτος δεν αποκτιέται, ούτε διατηρείται σε ένα τραπέζι του πόκερ. Εκτός και αν το παιχνίδι είναι στημένο, σαν αυτό που παίξατε κι εσείς. Ναι, τώρα όμως το παρελθόν είναι παρελθόν. Δεν βλέπω την ώρα να φτάσω στο λιμάνι για να τελειώσουμε τις δουλειές μας. Στενή, γεια σας. Γεια σας. Πόσο μοιάζουν. Το προσέξατε, έχουν τα ίδια μαλλιά. Α, σας παρακαλώ, αδελφή Μπέατρις, μη λέτε βλακίες τώρα, αφού σχεδόν δεν έχει. Έχουν το ίδιο χρώμα. Μα κοιτάξτε τις καλά, αδελφή. Μητέρα και κόρη είναι σαν δύο σταγόνες νερό. Μα γιατί δεν κλαίει? Γιατί θέλετε να κλαίει, αδελφή? Θα ήθελα τόσο πολύ να ακούσω τη φωνούλα της. Μόλις κλάψει, θα σας φωνάξω. Όχι, ευχαριστώ, δεν φεύγω. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να μην κλάψει για πολλές ώρες. Βέβαια, έτσι κάνουν τα μωρά. Σωστά. Α, γλυκιά μου, θα ήθελα να σου πω τόσα πράγματα. Να σου πω όλα όσα μου συνέβησαν. Όλα. Αλλά θα το κάνω όταν μεγαλώσεις. Τώρα δεν μπορώ. Δεν θα καταλάβεις. Σου υπόσχομαι ότι αν ο Κύριος με αφήσει να ζήσω τότε, θα σου εξηγήσω τα πάντα. Πώς γίνεται να γεννιέσαι από αγάπη? Γιατί εσύ, αγάπη μου, γεννήθηκες από ένα μεγάλο έρωτα. Από ένα μεγάλο και δυνατό. Συγχώρεσέ με, μικρή μου. Συγχώρεσέ με που σε έφερα σε αυτόν τον κόσμο γεμάτο δυστυχία, πόνο και σιωπή. Εσύ που είσαι ανυπεράσπιστη. Εσύ που έχεις μόνο εμένα στον κόσμο. Ποια θα είναι η μοίρα σου? Τι σου επιφυλάσσει ο Θεός, μικρέ μου θησαυρέ? Αλλά για δύο πλάσματα σαν και εμάς δεν υπάρχει ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο. Κύριε, πάρε μας κοντά σου. Βοήθησέ με, δέξου μας κοντά σου. Σε παρακαλώ, Κύριε, σε παρακαλώ, Κύριε. Όχι, μη μ' ακούς, Κύριε, μη μ' ακούς. Ούτε εγώ δεν ξέρω τι λέω. Θεέ μου, δώστε την ευτυχία. Κύριε, Θεέ μου, δώστε την ευτυχία που αρνήθηκε σε μένα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σάχασε, μην κάνεις έτσι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Έλα. Έλα, μικρό μου. Έλα. Πρέπει να ησυχάσεις, κόρη μου. Έλα, ηρέμησε. Μην κάνεις έτσι, τώρα όλα τέλειωσαν. Ο Θεός θα σε βοηθήσει. Πώς μπορείς να σκεφτείς ότι θα σε αφήσει μόνη σου? Αχ, τι όμορφο κοριτσάκι. Πρέπει να σε περήφανη, είναι σκέτο αγγελούδι. Καλημέρα, κύριε Μικέλε. Τι μπορώ να κάνω για σας? Θέλω ένα άλογο, να είναι δυνατό και γρήγορο. Τέτοια ώρα, κύριε. Ναι. Συνέβη τίποτα? Όχι, δεν συνέβη. Θέλω μόνο να μου σε λέω ένα άλογο. Και πού θα πάτε τέτοια ώρα? Δεν ανησυχείς. Εμπρός, δώσε μου ένα χεράκι. Να το σελώσουμε. Θέλω να τρέξω λίγο. Θα γυρίσω όταν κουραστώ. Εκτός αν κουραστεί πρώτα το άλογο. Είναι το πιο καλό και ήσυχο κοριτσάκι που έχω δει ποτέ. Είναι τόσο χαριτωμένη, δείτε το. Εγώ λέω ότι έχει τα ίδια μαλλιά με σένα. Αλλά οι άλλες αδελφές λένε ότι δεν είναι αλήθεια, γιατί αυτά πέφτουν αργότερα. Μα εγώ επιμένω. Κοίτα, έχετε το ίδιο χρώμα. Έντονο, φωτεινό, σαν μετάξι. Ήταν το πιο όμορφο δώρο που θα μπορούσε να σου κάνει ο Θεός. Σου έφερα λίγο ζωμό. Είναι αξιολάτρευτο.
Τώρα πρέπει να φας, αλλιώς θα κρυώσει. Πρόσεχε, καλή μου, είναι πολύ ζεστό. Ε? Μα αυτό δεν είναι για σένα, είναι για τη μαμά σου. Είσαι πολύ καλό μωρό, το ξέρεις. Είναι τόσο γλυκιά. Πώς νιώθεις τώρα? Τζούλια, δεν σε λένε? Ναι, Τζούλια. Μα δεν θα ήθελα να θυμάμαι ποια είμαι. Θα προτιμούσα να μην ήξερα ποια είμαι. Α, γιατί το λες αυτό? Γιατί έτσι δεν θα θυμόμουν ούτε το παρελθόν μου, ούτε τη ζωή μου. Ω, όχι, δεν είναι σωστό. Πρέπει να θυμάσαι, αλλιώς τι θα πεις για σένα στη μικρή. Και σε τι θα χρησιμεύε η ιστορία μου, ηγουμένη? Όχι, όχι, ευχαριστώ πολύ, αδερφή, με δεν πεινάω. Μα πρέπει να φας κάτι, καλή μου. Πρέπει, γιατί θα χάσεις όλες σου τις δυνάμεις. Ίσως αργότερα, σας το υπόσχομαι. Ευχαριστώ. Αφήστε την, αδελφή. Mm-hmm. Πηγαίνετε. Είστε πολύ ευγενικοί. Πηγαίνετε. Ναι. Θα την πάρω μαζί μου. Πάμε, θησαυρέ μου. Τώρα θα σε πάω να κάνεις μια βόλτα και να γνωρίσεις τις άλλες αδελφές. Τζούλια, γιατί είσαι τόσο θλιμμένη? Είναι πολύ δύσκολο, ηγουμένη. Δεν νιώθεις καλά μαζί μας, ε? Όχι, ηγουμένη, σας παρακαλώ, μην το λέτε αυτό. Δεν είναι έτσι. Μόνο ο Θεός ξέρει πόσο με βοηθήσατε και πόση ευγνωμοσύνη σας χρωστώ. Τι χαρά που νιώθω για το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ και για την προσοχή που μου δώσατε. Δεν είναι για εσάς που νιώθω τόσο θλιμμένη, ηγουμένη, δεν είναι? Θυμήσου ότι θα πρέπει να δώσει την κορούλα σου την ευτυχία μόνο. Δεν είμαι σίγουρη αν μπορώ να της δώσω όλα σου. Θα τα καταφέρεις. Πρέπει να τη σκέφτεσαι συνέχεια. Αυτή σκέφτομαι, ηγουμένη. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Δεν ξέρω αν θα επιζήσω, αν θα έχω τη δύναμη, αν μπορώ να συνηθίσω έτσι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Όχι. Πρέπει να μου πεις τα πάντα για σένα. Για την κορούλα σου το κάνω, όχι από περιέργεια. Είναι απαραίτητο να μάθω ποιος είναι ο πατέρας της. Λυπάμαι. Μικέλ Ριτσιάρντι, γνωριστήκαμε πριν ένα χρόνο σχεδόν. Τον ερωτεύτηκα αμέσως. Τον πίστευα, πίστευα όλα όσα μου έλεγε. Ίσως ήμουν πολύ αφελής. Ίσως έκανα λάθος, το ξέρω. Μα εγώ τον αγαπούσα απελπισμένα. Κάναμε έρωτα, αλλά δεν ήταν αμαρτία. Τον αγαπούσα τόσο πολύ, ηγουμένη. Τόσο πολύ τον αγαπώ τόσο, τόσο. Δεν ήξερα ότι ανήκει σε μια από τις σπουδαιότερες οικογένειες του Buenos Aires. Θα τον αγαπούσα ακόμα κι αν ήταν φτωχός. Και εκείνος μ' αγαπάει. Είμαι σίγουρη μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει. Μα τότε γιατί δεν είναι μαζί σου, για ποιο λόγο έφυγες μακριά του? Είναι αραβωνιασμένος μάλι και θα την παντρευτεί. Γιατί? Γιατί εγώ δεν ανήκω στην τάξη του, δεν είμαι η κατάλληλη. Είμαι μια φτωχή χωριατοπούλα, δεν είμαι η σωστή γυναίκα. Πρέπει να παντρευτεί μια άλλη. Τζούλη, μα είσαι σίγουρη ότι πρόκειται να παντρευτεί μια άλλη? Δεν του είπες ότι περίμενες παιδί? Όχι. Όχι, η ηγουμένη δεν το ξέρει. Και δεν θα πρέπει να το μάθει ποτέ, όχι. Δεν θέλω να το μάθει, ρέμψε. Όχι. Δεν ρέμψε, θέλω, κορίτσι, δεν θέλω. Ρέμψε. Σας παρακαλώ, δεν πρέπει να το μάθει. Ήχασε, μην τα καλημέρα, κύριε Μπλακ. Καλημέρα, κύριε Σουάρντο. Τα γάνια που είναι? Τα γάνια που είναι, δεν τα βρήκα. Είναι στην τσέπη του παλτού. Α, ναι, σε ευχαριστώ. Και ο Μικέλε? Ακόμα δεν ξύπνησε, έτσι δεν είναι? Βγήκε εδώ και ώρα, κύριε. Μα αστείευεσαι, βγήκε εδώ στον ορίο. Δεν είχε ακόμα ξημερώσει, ήταν ακόμα σκοτάδι. Εκεί που πήγε τέτοια ώρα. Να υπεύσει. Να υπεύσει. Ναι, αλλά να πάει πού? Ναι, αλλά να υποτίθεται ότι όποιος φύγει με το άλλο πρέπει να φύγει, είναι γιατί έχει κάποιο πάει, είναι για μίζεις. Εμένα, κύριε Ντουάρτε, εμένα, κύριε Ντουάρτε, δεν μου είπε. Κύριε Ντουάρτε,
Κύριε Εντουάρντο, ο Μικέλε δεν είναι καλά. Τον βλέπω πολύ αθυμένο. Δεν συλλογίζεται πλέον. Δεν συλλογίζεται πλέον ότι μπορεί να του συμβεί κάτι. Για να συμβεί κάτι. Άρα, αγαπητοί, μανιέζεμα, έκανα όλο όσο ήταν δυνατόν. Κάνε και κάτι ακόμα. Σας παρακαλώ, όποια θέλει να πάει σε εκείνα τα κέντρα, που ακόμα ντρέπομαι να, τα πω. Και να προκαλέσεις κάτι, να λύσει τον σκοπό, να διαλύσει τον σκοπό, να λύσει τη δεσμηνίδα ελύση. Τη σκέτη αλήθεια. Τον άκουσα που το έλεγε στην σπράβη όταν μιλούσε με τους φίλους του. Προκαλεί σκάνδαλο, για να αναγκάσει τη... Την Ελίζα να διαλύσει. Για μένα είναι τρέλα. Ανησυχώ, κύριε Ντουάρντο. Πρέπει να το συμβεί τώρα. Πρέπει να το βοηθήσει. Θα σα εξοπλίσω. Αυτό που θέλει να κάνει είναι παράνομο. Θα καταληξιάσει. Μα εγώ τι μπορώ. Θα του μιλήσει. Θα σα ακούσει. Όχι, Ένιο, δεν ξέρει πολύ καλά. Πέρα ξέρει τι κέφαλο είναι. Δεν ακούει κανέναν. Άκουσε με. Ο Μικέλε είναι άντρα πια. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει κι άλλη φορά. Δεν μπορώ πια να επεμβαίνω στη ζωή του. Πρέπει να μάθει να τα βγάζει πέρα μόνο του. Τώρα ξέρετε τα πάντα, ηγουμένοι. Ο Μικέλε Ριτσιάρντι δεν θέλει να παντρευτεί μαζί μου. Και όταν κατάλαβα ότι περίμενα παιδί, το σκάσα από το σπίτι μου γιατί ο αδελφός μου δεν θα μπορούσε να το ανοιχτεί. Μην το ράζεσαι, όλα θα πάνε καλά. Ηρέμησε, ο Θεός δεν εγκαταλείπει τα παιδιά του. Ίσα ίσα εμένα με εγκατέλειψε. Ναι, με εγκατέλειψε. Όχι, δεν πρέπει να μιλάς έτσι. Εκείνος έφερε εδώ, πρέπει να τον ευχαριστείς. Όχι, ηγουμένη. Δεν είναι έτσι. Όχι. Τι θα απογίνει η κόρη μου αν εγώ πεθάνω, ηγουμένη. Τι θα απογίνει. Τι θα απογίνει, μονικέρημη. Τι θα απογίνει, ηγουμένη. Θα μας αφήσει ο κύριος. Θα είναι πάντα στο πλευρό σου. Πρέπει να κρατήσεις όλες σου τις δυνάμεις, Τζούλια. Σε παρακαλώ, Τζούλια. Τζούλια. Ω Θεέ μου, τι σου συμβαίνει. Τζούλια. Τζούλια, απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Ω Θεέ μου. Αδελφή Ατζέλικα. Αδελφή Ατζέλικα. Πού ήρθε η αδελφή Ατζέλικα! Θα τρελαθώ. Πρέπει να πάρω μια απόφαση. Πρέπει να αποφασίσω τι θα κάνω. Φώναξέ μου ένα μάξι, αδελφή Ατζέλικα. Μα τι το θέλετε, ειδοποιήσαμε τον γιατρό και όπου να έρχεται. Δεν με κατάλαβες, πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγετε. Ναι, το συντομότερο. Μα δεν κοιμηθήκατε καθόλου, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε σε αυτή την κατάσταση. Είμαι πολύ καλά. Ειδοποίησε την αδελφή Τζουλιάνα να ετοιμάσει τη βαλίτσα μου. Όπως θέλετε. Θα δεις ότι όλα θα τακτοποιηθούν, μικρή μου. Ο κύριος σας προστατεύει. Η μαμά σου ξεκουράζεται γιατί είναι πολύ κουρασμένη, ξέρεις. Είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά, μικρή μου. Ηρέμησε λίγο, ησύχασε, κάνε κουράγιο, Όλα έτοιμα, αδελφή. Ναι, ναι, σας έβαλε και κάτι για να φάτε. Ευχαριστώ, Πρέπει να φτάσω γρήγορα στο Buenos Aires, δεν μου μένει πολύς χρόνος. Το αμάξι είναι εδώ. Κύριε, σου εμπιστεύομαι τη ζωή αυτής της κοπέλας. Ναι, ναι. Και το νου σας, αδελφή Τζουλιάνα. Να είστε προσεκτικές. Μείνετε ήσυχοι. Ελπίζω να μην λείψω για πολύ. Ωραία. Όπου να είναι φτάνουμε. Ναι. Επιτέλους θα πατήσω στη στεριά. Έχετε δίκιο. Και θα είμαστε επίσης ασφαλείς από παντεώνες και κρουπιέριδες. Αν ήμουν στη θέση σας δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος. Αυτούς μπορείς να τους συναντήσεις παντού. Δεν έχω πρόθεση να πάω γυρεύοντας. Τώρα θέλω μόνο να γυρίσω σπίτι μου και να δώσω την καλή είδηση στον πατέρα μου. Θα πρέπει να του γράψετε. Μάλλον θα ανησυχεί χωρίς νέα σας. Όχι, προτίμησα το αντίθετο. Θέλω να του τα πω ο ίδιος. Είναι καλύτερα. Θέλω να δω πώς θα αντιδράσει όταν του πω ότι έσωσα την περιουσία μας. Δεν θα το πιστέψει, είμαι σίγουρος. Ναι, αλλά τις ώρες αγωνίας που θα πέρασαν μην ξέροντας τίποτα για σας, θα είναι δύσκολο να τους κάνετε να τις ξεχάσουν. Όχι, θα με συγχωρέσουν. Θα με συγχωρέσουν σίγουρα όταν τους πω ότι πούλησα όλα μας τα ζώα και ότι έκλεισα πολύ συμφέρουσες συμφωνίες για το μέλλον. Ο πατέρας μου με τα καλά νέα που θα του πω και τον γάμο της αδελφής μου θα είναι τόσο χαρούμενος που δεν θα δώσει σημασία σε τίποτε άλλο. Ωραία, πολύ χαίρομαι για σας. Δεν φαντάζεστε την αγωνία μου να φτάσω στο σπίτι. Θα ήθελα να είμαι κιόλας εκεί.
Αν τουλάχιστον τους είχατε γράψει ή τους ειδοποιούσατε για την επιστροφή σας. Μα το έκανα, κύριε Φραντσέσκο. Έστειλα ήδη ένα τηλεγράφημα στην αδελφή μου και ελπίζω να το έχει λάβει. Να περάσω. Πάρε το δίσκο, Καρολίνα. Δεν έχω όρεξη. Έχω κάτι να σας δώσω. Ένα τηλεγράφημα. Τηλεγράφημα. Ακριβώς. Μα είσαι σίγουρη ότι είναι για ναι, μένα. Ναι, απευθύνεται σε εσάς. Πάρε το δίσκο, μάλιστα, σε παρακαλώ. Μα ποιος μου έστειλε τηλεγράφημα. Είναι από τον Ροβέρτο. Είναι δίσκο του. Επιτέλους λέει από τον αδελφό μου. Θαυμάς. Διαβάστε το τι λέει. Λέω ότι φτάνει σήμερα το πρωί. Είναι ωραίο νέο, Καρολίνα. Αν δεσμεύει τη θάμα. Και φτάνει σήμερα, κατάλαβε. Τι ωραία τη χαρά. Γρήγορα, βοήθησε με να τη θάμα. Γεια σου, χαίρομαι να βοήθησε ένα τη χαρά. Έχει το ακούσαμε και ένα καλό νέο. Έγραψε ότι είναι πολύ καλό και ότι υπάρχουν εξαιρετικά νέα. Όπω χαίρομαι. Γρήγορα, έλα να με βοηθήσει. Τώρα κάνει γρήγορα. Θα πάω στον πατέρα μου να του πω το ωραίο νέο. Το ήξερα ότι τα πράγματα θα καλυτέρευαν. Ότι είχε να ξαναγυρνούσε. Το ένιωθα μέσα μου. Τι ευτυχία! Τι ευτυχία! Κύριε. Ναι. Με συγχωρείτε. Ορίστε. Σας παρακαλώ, θα μπορούσατε να μου πείτε αν εδώ κοντά είναι το σπίτι της οικογένειας Ριτσιάρντι. Της οικογένειας Ριτσιάρντι. Όχι, λυπάμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Χαίρετε. Περάστε, κύριε Ντουάρτο. Ευχαριστώ, Καρολίνα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ. Ο κύριος Αλφρέντο είναι σπίτι? Ναι, κύριε. Σας περιμένει. Τότε ο ερχομός μου δεν θα τον ενοχλήσει. Τι λέτε τώρα? Εντάξει, σύμφωνοι. Είσαι πολύ ευγενική. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να περάσω μέσα? Βέβαια, περάστε. Καλησπέρα, κύριε Αλφρέντο. Καλησπέρα, κύριε Ντουάρτο. Πώς είστε? Συγγνώμη για την ενοχλήση. Δεν με ενοχλείτε καθόλου. Καθίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε να με δείτε. Πέρασα για λίγο μόνο για να σας δω και να σας χαιρετήσω. Γιατί θελώσετε κιόλας για τον νόσο. Φεύγετε κιόλας. Φεύγετε κιόλας. Εμείς έχουμε τόσα πράγματα να οργανώσουμε. Έχετε δίκιο, κύριε Αλφρέντο. Ανέβαλα αυτό το ταξίδι και τώρα έχω ένα σωρό προβλήματα να λύσω. Και εσείς ξέρετε ότι οι δουλειές δεν μπορούν να παραμείνουν. Είστε επιχειρηματίας, οπότε με καταλαβαίνετε. Δεν θα γυρίσετε για να είστε στο γάμο της κόρης μου. Της κόρης μου, με το Μικέλε. Με το Μικέλε. Έχω... Λυπάμαι πολύ, φοβάμαι πως όχι. Μήπως σκέφτεστε ότι... Μπορεί και να ακυρωθεί αυτός ο γάμος. Συγχωρήστε με. Γιατί μου τα λέτε όλα αυτά. Το λέω. Μπορεί να ακούσατε φήμες. Σχετικά με μερικά δικά μου οικονομικά προβλήματα. Και έτσι αυτός ο γάμος. Δεν θα μπορεί να γίνει. Νομίζω σας εξήγησα γιατί δεν μπορώ να έρθω. Και ειλικρινά, λυπάμαι αν δεν με πιστεύετε. Σας παρακαλώ, κύριε Ντουάρντο, όχι. Δεν σας το εξηγήσω και ούτε σας κατηγορώ για οτιδήποτε. Θέλησα μόνο να σας εκθέσω μια πραγματικότητα. Αναγνωρίζω ότι κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ο γάμος της κόρης μου με τον Μικέλε θα ακυρωνόταν υπό το φως της οικονομικής μας κατάστασης, που δεν είναι ανθυρή όπως ήταν κάποτε. Πάντως χαίρομαι ειλικρινά που ήρθατε εδώ απόψε για να με επισκεφτείτε. Θα είστε το πρώτο άτομο που θα μάθει το καλό νέο. Υπάρχουν εξαιρετικά νέα που αφορούν και την έκβαση κάποιων υποθέσεων. Οπότε, κύριε Ντουάρτο, θα καταλάβετε πόσο χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την επίσκεψη. Ελπίζω κι εσείς να θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου την ευτυχία που νιώθω αυτή τη στιγμή. Διαβάστε, παρακαλώ. Ο Ρομπέρτο είναι πολύ καλά. Διαβάστε. Δεν θα σας πάρει πολύ ώρα. Καρολίνα. Ορίστε, κύριε. Το κονιάκ, σε παρακαλώ. Αμέσως. Και δύο ποτήρια. Μάλιστα. Αγαπητέ μου, κύριε Αλφρέντο, είμαι πολύ ευτυχής. Χαίρομαι πράγματι πάρα πολύ, πιστέψτε με.
Είναι ωραία νέα αυτά που σας στέλνει ο Ρόμπερτ. Ναι. Ναι, ναι. Γράφει ότι έχει σημαντικά νέα για σας. Και όπως ακριβώς λέγατε, μπορεί να πρόκειται για μια ευτυχή έκφραση των υποθέσεών σας. Έτσι. Και χαίρομαι επίσης που ο Ρομπέρτο γύρισε σπίτι. Κι εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Βλέπετε, θα σας πω την αλήθεια. Ένιωθα την ανάγκη να μοιραστώ τη χαρά με κάποιον. Και με ποιον θα μπορούσα εκτός από σας να γιορτάσω αυτή την ιδιαίτερη στιγμή. Τι λέτε? Κάνουμε μια πρόποση? Μα βέβαια. Τότε ωραία. Εφτάνει τόσο, κύριε Αλφέντο. Ευχαριστώ. Στην υγεία των παιδιών μας, ε. Ή καλύτερα, ας πούμε, στην Ελίζα και τον αγαπητό Μικέλε, τον μέλλοντα σύζυγό τους, στην ευτυχία τους και στην αγάπη που θα ενώσει τα παιδιά μας όλη τους στη ζωή. Ελπίζω να κυρώσετε το ταξίδι σας, κύριε Ντουάρντο, ώστε να παραβρεθείτε στο γάμο. Ανάγκη να τον βρω. Α, κύριε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Με συγχωρείτε, εγώ... Θέλετε τίποτα? Παρακαλώ, ναι, μήπως εσείς γνωρίζετε αυτό το άτομο? Το Μικέλε Ριτσάρντι? Ναι. Ναι, βέβαια το γνωρίζω. Επιτέλους, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Τότε λοιπόν θα μου πείτε που μένει. Ναι, 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 το γνωρίζω, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας πω πού ακριβώς είναι το σπίτι του. Περιμένετε. Δεν πρέπει να είναι μακριά από εδώ. Α, ναι, είναι μια οικογένεια πολύ γνωστή. Όχι μόνο εύπορη, αλλά και πλούσια. Ναι. Ξέρω ότι μένει εδώ κοντά και νομίζω ότι θα τα καταφέρετε να το βρείτε. Ρωτήστε κάποιον άλλον. Δεν είναι μακριά από εδώ. Εδώ κοντά? Ναι, βέβαια. Ευτυχώς, χαίρομαι πολύ. Σας ευχαριστώ. Να καληνύχτα. Καληνύχτα. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που έστειλες αυτόν τον άνθρωπο να με βοηθήσει. Και τώρα πρέπει να συνεχίσω το ψάξιμο. Και δεν πρέπει να χάσω το θάρρος μου. Ξέρω ότι είναι εδώ κοντά. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω επιτέλους να τον βρω. Δεν ήρθα μέχρι εδώ για να γυρίσω με άδεια χέρια. Με τη βοήθεια του Θεού θα φέρω εις πέρα στην αποστολή μου. Μη με εγκαταλείπεις, Θεέ μου. Θα είναι μια ξέχαστη νύχτα. Για να πω την αλήθεια, με συναρπάζει αυτή η ιδέα του να προκαλέσουμε σκάνδαλο. Όχι, όχι. Κοίτα να ηρεμήσεις, γιατί δεν παίζουμε. Πρέπει να γίνει έτσι ώστε η υπόθεση να γίνει όσο το λιγότερο επικίνδυνη. Αν πρέπει να δημιουργήσουμε σκάνδαλο, πρέπει να στηθεί καλά, έτσι. Όχι, όχι. Περίμενε ένα λεπτό. Ας τα βάλουμε με τη σειρά. Πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να πιστέψει ότι ήταν σκάνδαλο. Ναι, να μην προκαλέσουμε ένα επίτηδες, έτσι. Κοίτα, Καρλό, δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Είτε το πεις μόνο, είτε το κάνεις. Ναι. Μιας και ανάψει το φυτίλι, δεν θα μπορείς να γυρίσεις και να πεις: ξέρετε, δεν είναι αλήθεια. Κάνε πλάκα. Μα για ηλίθιο με περνάς, Πέτρο. Έτσι, μου λες κάτι που δεν ξέρω. Άκουσε με, Καρλό. Κοίτα, ο Πέτρος δεν έχει άδικο. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Εγώ είμαι έτοιμος για οτιδήποτε. Κατά βάθος δεν πάμε να σκοτώσουμε κανένα. Και αν χρειαστεί να διατρέξουμε. Ακριβώς έτσι είναι. Κανείς δεν μίλησε για μεγάλους κινδύνους. Λοιπόν, κόφτε το τώρα. Ο λόγος μας είναι ευγενής και αλτρουιστικός. Τουλάχιστον υποθέτω. Ωραία. Ας κάνουμε μια πρόποση, όλα να πάνε καλά. Σύμφωνοι. Να μας βοηθήσει ώστε να μην υπάρξουν ούτε θύματα, ούτε πληγωμένοι, ούτε άλλα. Αν χτυπάνε την πόρτα, αν ξέρει κάτι, θα πρέπει να συμβεί. Όχι, όχι. Αυτό καλύτερα κάνω. Να μην συμβεί απολύτως τίποτα. Όχι, δεν συμφωνώ. Τι θέλεις να πεις, Καρλό? Έλα. Λοιπόν, παιδιά, πέρασε η ώρα. Θα μας περιμένουν κάτι άλλο. Εσύ θέλεις να πας εκεί χωρίς σχέδιο? Όχι. Πρέπει να το μελετήσουμε καλά. Εγώ δεν μπορώ να το σκέφτηκε εσύ. Λοιπόν, φτάνουμε στο κέντρο και εσύ αρχίζεις αμέσως να φλερτάρεις τη γυναίκα εκείνου του τύπου. Τον θυμάσαι, εκείνον που. Ναι, νομίζω πως το λένε Ροντόλφο. Τέλος πάντων. Αλλά αν δεν είναι αυτός, εγώ τι κάνω τότε, ε? Δεν με πειράζει. Μικέλε, μια καλόγρια έξω είναι και συζητάει. Μια καλόγρια? Ναι, μια μοναχή. Μια μοναχή με ψάχνει? Μα τι θέλει, χρήματα, ελεημοσύνη για τους φτωχούς της? Δεν το ξέρω, Μικέλε. Μίλησε της εσύ, Άνιαζε, που ξέρεις τι θα πεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Πρόσφερε της κάτι, δώσ' της τρόφιμα, ρούχα, ό,τι θέλει. Κάνω ό,τι νομίζεις, αρκεί να το φροντίσεις. Θα της μιλήσω εγώ. Ας πηγαίνουμε, παιδιά. Έτσι. Μην καθυστερούμε. Η νύχτα μας περιμένει. Ναι, ωραία. Έχεις δίκιο. Άντε, πέρασε πάμε. Η ώρα. Κάρλο, τα υπόλοιπα μου τα λες στον δρόμο. Πάμε, μου φαίνεται καλό. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει. Σίγουρα, πάνω θα διασκεδάσουμε. Έλα τα παιδιά. Έλα. Καλησπέρα, κύριε. Εγώ δεν... Με συγχωρείτε, είπα στην Ανιάζα να σας δώσει ό,τι θέλετε. Δεν ζητώ ελεημοσύνη. Τι θέλετε τότε? Να μιλήσω με τον κύριο Ριτσιάρντι. Ποιος από εσάς είναι αυτός ο κύριος?